Στην Ελλάδα, κάθε ημέρα, δύο εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους λόγω εργατικού ατυχήματος. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη περίπτωση εργατικού δυστυχήματος και δεν είναι δυστυχώς το μοναδικό. Του εισαγγελέα Γρεβενών διενεργείται έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο θανάσιμο. 14.000 εργατικά ατυχήματα σημειώθηκαν στην Ελλάδα με αποτέλεσμα 104 εργαζόμενοι να χάσουν. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν έλλειψη μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας με γνώμονα το κυνήγι του κέρδους από την εργοδοσία και ελαχιστοποίηση των ελέγχων από την επιθεώρηση εργασίας. Είχαμε προειδοποιήσει από τις αρχές του 2021 ότι θα πάμε σε κορύφωση για το 2023. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας δεν μετράμε τους θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες, ενώ από έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπάρχει μια στάθμιση ότι 2,5 με 3.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα κάθε χρόνο από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Εγώ βλέπω τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι 72 χρονών. Είναι μια γυναίκα μέσα στην ενέργεια, μέσα στη δύναμη. Δηλαδή θα θέλει η ίδια να δουλέψει από τη στιγμή που θα ξέρει ότι η σύνταξή της δεν θα κοπεί. Βεβαίως, αυτό είναι ένα τέχνασμα ώστε να σπάσουμε τον συνολικό αριθμό σε πολλούς μικρούς αριθμούς και να δημιουργήσουμε μια θετικότερη εντύπωση σε σχέση με την πραγματική εικόνα. Θα θέλει η ίδια να δουλέψει από τη στιγμή που θα ξέρει ότι η σύνταξή της δεν θα κοπεί.